σου έχω τη συνταγή για το καλύτερο κέικ. Είναι νηστίσιμο και σίγουρα δεν θα το κάνεις μόνο την περίοδο της νηστείας. Είναι πάρα πολύ αφράτο, είναι σοκολατένιο και πεντανόστιμο. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα το κάνεις με δύο κινήσεις, χωρίς μίξερ. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Είναι σημαντικό να προθερμάνουμε το φούρνο και να φτάσει στους βαθμούς που πρέπει, γιατί ένα από τα μυστικά που κάνει το κέικ να είναι αφράτο είναι αυτό. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ όλα τα στερεά υλικά και τα ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Θα κάνουμε μια λακκούβα στη μέση και θα ρίξουμε το λάδι, θα ρίξουμε το ξύδι. Το ξύδι είναι αυτό που το κάνει ακόμα πιο αφράτο. Και θα ρίξουμε και το ζεστό νερό. Χρειαζόμαστε νερό σχεδόν να είναι βραστό, όχι όμως να βράζει για να μην κάψει τα υλικά του. Το ζεστό νερό θα βοηθήσει να ανακατευτούν όλα και να διαλυθεί η ζάχαρη και όλα τα υλικά. Λαδώνω και αλευρώνω μία φόρμα και ρίχνουμε μέσα το μείγμα του κέικ. Ψήνουμε καλά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις για 30 λεπτά. Και επειδή με ρωτάτε συνέχεια, ψήνουμε σε αντιστάσεις. Εγώ, μετά από πολλά κέικ που έχω ψήσει, έχω καταλήξει ότι το καλύτερο ψήσιμο κέικ γίνεται σε αντιστάσεις 170 με 180 βαθμούς Κελσίου στη μεσαία σχάρα. Σε ένα μπεν-μαρί θα λιώσουμε τη σοκολάτα, θα ρίξουμε και λίγο λαδάκι να γυαλίζει ωραία και θα τη ρίξουμε πάνω από το κέικ. Είδατε πόσο γρήγορα και εύκολα γίνεται. Γίνεται αφράτο, γίνεται πεντανόστιμο που δεν πιστεύεις ότι είναι νηστίσιμο. Γράψε μου ένα σχόλιο από κάτω και πες μου πώς σου φάνηκε η συνταγή. Θέλω να την δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Επίσης, θέλω να μου γράψεις και να μου πεις τι συνταγή θέλεις να κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Βρείτε με σε Instagram και Facebook, ενεργοποίησε το καμπανάκι, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.